Νομίζω ότι πρέπει πια να ξεκινήσουμε. Ήδη έχουμε καθυστερήσει κατά 5 λεπτά. Ήθελα να σας καλωσορίσω στο στρογγυλό τραπέζι, στο βήμα των νέων ερευνητών και να καλέσω στο βήμα τον πρώτον, τον κύριο Ιωάννη Ανδρίκου, ειδικευόμενο από το Ιπποκράτειο, για την παρουσίαση ερευνητικού έργου του 2018. Κύριε Πρόεδρε, το ερευνητικό έργο στην υπέρταση και το 2018 ήταν πλούσιο. Ο κύριος Τσιούφης από το Ιπποκράτειο Αθηνών συμμετείχε ενεργά στη μελέτη Spiral On Med για το renal denervation σε υπερτασικούς υποαγωγή, τα αποτελέσματα της οποίας μελέτης δημοσιεύτηκαν στο Lancet. Ακολούθησε το position paper από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης για το renal denervation, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Τσιούφης δημοσίευσε σχετικά με την τεχνική διαδικασία του renal denervation, το διαγνωστικό mapping των νεφρικών νεύρων, τις επιδράσεις του denervation στο τείχομα των νεφρικών αρτηριών, καθώς και τις βλάβες στα όργανα στόχους. Το 2018 δημοσιεύτηκαν και τα guidelines της ESC για την αρτηριακή υπέρταση, στα οποία συμμετείχε και ο κύριος Τσιούφης. Επιπλέον, συμμετείχε και σε consensus statements από την Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική Εταιρεία του Αυτονόμου για την νευρογενή υπέρταση στην ύπτια θέση. Επιπλέον, από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης για την μεμονωμένη συστολική υπέρταση στους νέους. Η ερευνητική του ομάδα δημοσίευσε σχετικά με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα στην ανθεκτική υπέρταση, την επίδραση των νεότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων στο καρδιαγγειακό σύστημα, τον Renal Resistive Index, τον προγνωστικό ρόλο του ουρικού οξέως, την αντιπερτασική αγωγή στην περιφερική αρτηριακή νόσο, καθώς και την ορθοστατική υπέρταση. Από το Ιπποκράτειο Αθηνών και πάλι, ο κύριος Βλαχόπουλος δημοσίευσε άρθρα σχετικά με ένα κλινικό σκορ πρόγνωσης αυξημένης αρτηριακής σκληρίας σε υπερτασικούς, σχετικά με την συνολική προγνωστική αξία των δεικτών αρτηριακής σκληρίας και στένωσης των περιφερικών αρτηριών στην πρωτοπαθή πρόληψη και την επίδραση της χημειοθεραπείας στην αρτηριακή σκληρία και τα επίπεδα της πίεσης. Επιπλέον, για την αγκιακή γύρανση στο γενικό πληθυσμό, την σχέση της αρτηριακής σκληρίας με την φλεγμονή και την υπερουρυχαιμία στην ανάπτυξη της υπέρτασης, καθώς και την επίδραση της εντατικής μείωσης της πίεσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης SPRINT. Επιπλέον, συμμετείχε σε ένα companion document του 2017 από την ESC για τα guidelines της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Από το Ιπποκράτειο και πάλι, η κυρία Κατσία ασχολήθηκε με την αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς υπό αντινεοπλασματική αγωγή, για το ρόλο της αγγιοτενσίνης και των υποδοχέων της στο κεντρικό νευρικό και στο καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και για τη σχέση της υπέρτασης με την μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Επιπλέον, για την πίεση και το εντερικό μικροβίωμα και το σταθερό συνδυασμό αζελσαρτάνης και χλωροθαλιδόνης. Από το Αττικό Νοσοκομείο, η κυρία Τριανταφυλλίδη διερεύνησε τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης και τη σχέση τους με την ακεραιότητα του ενδοθυλιακού γλυκοκάλικα στους υπερτασικούς. Επιπλέον, για το λόγο του pulse wave velocity προς το ολικό επίμηκε strain στην υπέρταση, καθώς και συμμετείχε σε μια συγκριτική μελέτη για τα devices που αναλύουν το pulse wave. Από το Έλενα Βενιζέλου, ο κύριος Θωμόπουλος δημοσίευσε μεταναλύσεις σχετικά με την επίδραση των διαφόρων κατηγοριών αντιπερτασικών φαρμάκων στα καρδιαγγειακά συμβάματα, τα ωφέλη και τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε νέους και ηλικιωμένους ασθενείς. Επιπλέον, συμμετείχε σε μεταναλύσεις για την επίδραση των MRAs στην πτώση της πίεσης και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Από το Σωτηρία, ο κύριος Αστεργίου συμμετείχε σε consensus documents και reports από expert panels σχετικά με την σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης τόσο στην κλινική πράξη όσο και στο πεδίο της έρευνας για το validation των συσκευών, για την attended και unattended αυτοματοποιημένη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ιατρίου, για το home blood pressure monitoring τόσο σε παιδιατρικό πληθυσμό όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας,
Ενώ μαζί με τον κύριο Κόλλια διερεύνησαν την ανίχνευση της κολπικής μαρμαρυγής με την χρήση 24ωρης περιπατητικής καταγραφής της αρτηριακής πίεσης. Από το Σωτηρία και πάλι ο κύριος Αχίμαστος, όπως και ο κύριος Μπενέτος από τη Γαλλία, συμμετείχαν σε ένα paper σχετικά με την επίδραση του μεταβολικού συνδρόμου στην αρτηριακή λειτουργία σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Από το Ασκληπείο Βούλας, ο κύριος Μανώλης ασχολήθηκε με τις πλειοτροπικές δράσεις των SGLT2 αναστολέων. Από την Κρήτη, η κυρία Μαρκέτου διερεύνησε το ρόλο των microRNAs στα μονοπύρινα κύτταρα του περιφερικού αίματος σε υπερτασικούς ασθενείς και τη σχέση τους με την υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας και την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Ο κύριος Γράσος από το ΚΑΤ για την labile hypertension καθώς και για το J-curve φαινόμενο της διαστολικής πίεσης. Ο κύριος Μακρύς από το Έλενα Βενιζέλου για τα microRNA στην προεκλαμψία. Από το Λαϊκό Νοσοκομείο, ο κύριος Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Σανιδά δημοσίευσαν άρθρο σχετικά με τους αναστολείς της αγγειογένεσης στην υπέρταση και την επίδραση της απελίνης και της ριλαξίνης πλάσματος στην masked και white coat hypertension. Από τη Θεσσαλονίκη τώρα η κυρία Δούμα διερεύνησε την σχέση της απέκρισης νατρίου στα ούρα με την αγγειακή βλάβη, τον ρόλο της διαιτητικής πρόσληψης νητρικών και νητροδών στην μείωση της πίεσης, καθώς και της υπομέγιστης ισομετρικής άσκησης στην αποκάλυψη της masked hypertension. Επιπλέον ασχολήθηκε με την νυχτερινή πίεση και το φαινόμενο dipping στην υπέρταση, τον ρόλο του λόγου ρενίνης προς αλδοστερόνη στην ιδιοπαθή υπέρταση, καθώς και της ασυμμετρικής διμέθυλαργινίνης με το augmentation index. Ο κύριος Δούμας ασχολήθηκε και αυτός με τους SGLT2 αναστολής στο διαβήτη τύπου 1, με τον πρωτοπαθή αλδοστερονισμό σε ασθενείς με τυχεώματα επινεφριδίων, με τον ρόλο του renal sympathetic denervation σήμερα, τον νεφρικό δίκτυο αντίστασης στην εφραγγειακή υπέρταση, καθώς και σε άρθρο για την επίδραση των χαμηλών έναντι υψηλών δόσεων ροσουβαστατίνης στην αρτηριακή σκληρία, τις κεντρικές πιέσεις και τη μη αλκοολική λιπόδη νόσου του ύπατος. Ο κύριος Μανιός διερεύνησε την αρτηριακή πίεση και συμμετείχε στη συγγραφή Consensus Document της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για την πίεση στο οξύ ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο κύριος Κότσης με τους συνεργάτες του δημοσίευσαν άρθρα σχετικά με την επίδραση της παχυσαρκίας και της εποχικότητας στην υψηλή πίεση σε σχολικό περιβάλλον, καθώς και στην εφαρμογή απλοποιημένων μοντέλων ανίχνευσης screening υψηλής πίεσης σε παιδιατρικό πληθυσμό. Επιπλέον, διερεύνησε την αρτηριακή σκληρία, το πάλος βεβαιλός και τις κεντρικές πιέσεις σε νέους με βάση τις διάφορες συσκευές, ενώ συνέγραψε consensus document για την παχυσαρκία και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης. Ο κύριος Χατζητόλιος διερεύνησε την επίδραση της πρωινής έναντι της απογευματινής δόσης των αντιπερτασικών φαρμάκων στην 24ωρη αρτηριακή πίεση, καθώς και για τη σχέση της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας με το οξύ-ισχυμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο κύριος Ζεμπεκάκης ασχολήθηκε με την αρτηριακή σκληρία στην τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, με τον συνδυασμό αντιπερτασικών φαρμάκων σε χαμηλές δόσεις και το ρόλο τους, με την σχέση της γενικευμένης αλλά και της κεντρομελικής παχυσαρκίας με την εμφάνιση υπέρτασης, καθώς και με την home blood pressure guided αντιπερτασική θεραπεία στην χρόνια νεφρική νόσο. Ο κύριος Αραφίδης σε μία σειρά άρθρων διερεύνησε το ρόλο της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς που υφίστανται αιμοδιάλυση. Επιπλέον διερεύνησε την επίπτωση, την prevalence και τον έλεγχο της υπέρτασης με τη χρήση 48ωρης περιπατητικής καταγραφής της αρτηριακής πίεσης.
Ο κύριος Καλαϊτζίδης ασχολήθηκε με τη θεραπεία της υπέρτασης στη χρόνια νεφρική νόσο, ενώ μαζί με τον κύριο Σαραφίδη συμμετείχαν σε άρθρο που μελέτησε την επίδραση της νεμπιβολόλης και της ριβερσαρτάνης στην πίεση κατά τη διάρκεια και μετά την αιμοδιάλυση. Ο κύριος Ανδρεάδης από τον Ευαγγελισμό ασχολήθηκε με την κλινική σημασία της attended και unattended μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο, ενώ ο κύριος Πρωτογέρου από το Λαϊκό με τη σχέση της αρτηριακής κληρίας με την υπέρταση, με τα αποτελέσματα της μελέτης AFAR για την 24ωρη μεταβλητότητα της αορτικής αρτηριακής πίεσης, καθώς και τους καθοριστικούς παράγοντες του Aortic Pulse Velocity Index σε υπερτασικούς και διαβητικούς ασθενείς. Συγχαρητήρια σε όλους τους μελετητές. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανδρίκου και βέβαια είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε ότι το ερευνητικό έργο στην Ελλάδα και ειδικά στην υπέρταση είναι πάρα πολύ πλούσιο και σε πολύ καλά και αξιόλογα και αξιόπιστα περιοδικά. Ευχαριστούμε κύριε Ανδρίκου.